Παρακαλούμε τον κύριο Ψημίτη Μιχάλη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαθιέλη, παράληψή μου. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τον κύριο Ψημίτη Μιχάλη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος του Αντιρατσιστικού Παρατηρητήριου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να έρθει στο βήμα να απευθύνει χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είδαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση στη διάρκεια της προβολής της ταινίας ότι έχει διαμορφωθεί και συνεχίζει να διαμορφώνεται ένα συλλογικό κλίμα, μια συλλογική δυναμική στο πλαίσιο της συνύπαρξης που αντανακλά, θα έλεγα, τις καλύτερες προοπτικές συμβίωσης και κοινωνικής ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι η συνύπαρξη και το έργο της είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής βούλησης που αντανακλάται σε πράξεις συγκεκριμένες, τις οποίες άλλοι που είναι αντίθετοι ή αδιάφοροι σε αυτές αναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο να υποκληθούν. Είτε δηλαδή να παραμείνουν απ' έξω, όπως σημείωσε ο κ. Μαθιέλης προηγουμένως, είτε να ακολουθήσουν εκόντες, άκοντες τη δυναμική των πραγμάτων που δημιουργεί με τη δράση της η συνύπαρξη. Το πολύ πολύ μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να εμφανίζονται στις εκδηλώσεις που έχουν μεγάλη δημοσιότητα, εκεί που έρχονται οι δημοσιογράφοι, έτσι, είδαμε και στο ντοκιμαντέρ κάποια τέτοια δείγματα. Αλλά αυτό είναι καλό, δείχνει ότι πραγματικά σέρνονται πίσω από μια δυναμική, ότι αυτή η δυναμική δεν είναι η δυναμική μια κυβερνητικής οργάνωσης μόνο, είναι η δυναμική μιας τοπικής κοινωνίας που δυνάμει μπορεί να γίνει και κυρίαρχη και ηγεμονική. Όταν μου ζήτησε ο Στρατής ο Πάλης να έρθω να χαιρετήσω, μου εξήγησε ότι δεν θέλετε έναν εθιμοτυπικό χαιρετισμό. Μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι θέλαμε να μας πεις κάτι που δεν κάναμε. Ούτε αυτού νομίζω ότι είμαι σε θέση να κάνω Στρατή, υπό την έννοια ότι η δική σας η 15χρονη πείρα είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια. Η συλλογική σας εμπειρία είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο τρόπος που αυτό που κατασκευάσατε συλλογικά λειτουργεί πλέον ξεπερνάει τις ατομικές διαφοροποιήσεις. Επομένως, εγώ θα ήθελα να κάνω μόνο μία επισήμανση που αφορά κάτι που νομίζω όλοι το αισθανόμαστε, το ξέρουμε. Ποια είναι η κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως πώς αυτή η κατάσταση μας καλεί να αναπροσδιορίσουμε ορισμένα από τα εργαλεία της δράσης μας. Έχω την εντύπωση ότι ζούμε την πιο μαύρη εποχή των τελευταίων 40 χρόνων. Μια εποχή που είναι μαύρη όχι μόνο στις ελληνικές πόλεις και στα ελληνικά χωριά, αλλά είναι μαύρη και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Σας θυμίζω ότι προχθές η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε νομοσχέδιο που προέβλεπε μια ευρωπαϊκή πολιτική για την αντισύλληψη. Αυτό το πράγμα θα ήταν αδιανόητο πριν από 15 χρόνια. Και όμως τώρα πέρασε από το πιο δημοκρατικό όργανο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι η στροφή του συντηρητισμού που ζούμε είναι και ευρωπαϊκή και παγκόσμια, δεν είναι μόνο δική μας. Είναι δεδομένο ότι ζούμε αυτή την συντηρητικοποίηση σε βάθος χρόνου, θα τη ζήσουμε για πολύ καιρό ακόμα. Οι πολιτικές εκείνες που πιστεύουν ότι δεν πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι πολιτικές που θα εφαρμόζονται κεντρικά και κρατικά για αρκετά ακόμα χρόνια. Επομένως, μια κυβερνητική οργάνωση με αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική όπως η συνύπαρξη, νομίζω ότι οφείλει πέρα από τις δράσεις που απευθύνονται στους άλλους, δράσεις συναδέλφωσης, δράσεις ενίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων κλπ. Κλπ. Να λάβει υπόψη της ότι πλέον απέναντί της έχει μία σειρά από θεσμούς οι οποίοι όλο και περισσότερο θα σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι
σε φιλελεύθερες δράσεις απέναντι στην προοπτική της ανάπτυξης των δικαιωμάτων και της απόδοσης δικαιωμάτων ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν. Και άρα μαζί με τον φιλελληνισμό και την νυφαλιότητα που η κυρία Πρόεδρο σημείωσε σωστά προηγουμένως, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία αναβαθμισμένη αποφασιστικότητα, μία διάθεση να αντισταθούμε συλλογικά απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Το θεσμικό πλαίσιο σκληραίνει όλο και περισσότερο. Αυτοί που μένουν όρθιοι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι, σαν και εμάς. Και αυτοί οι ζωντανοί άνθρωποι πρέπει να δείξουν όχι μόνο την αλληλεγγύη τους απέναντι στους αδύναμους, αλλά και την αντίθεσή τους, να εκδηλώσουν τη σύγκρουσή τους απέναντι στα θεσμικά αποτελέσματα του κοινωνικού συντηρητισμού. Αυτό δηλαδή που εμφανίζεται υπό το σύνθημα, για παράδειγμα, να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Ένα σύνθημα που δεν καταλαβαίνει ότι οι πόλεις δεν είναι ούτε φρούρια ούτε κάστρα, για να τα καταλάβεις. Οι πόλεις είναι ανοιχτοί χώροι διαβίωσης. Δεν τίθεται ζήτημα με στρατιωτικούς όρους να ανακαταλάβουμε χώρους. Στους καιρούς που ζούμε, πολλοί άνθρωποι υπό το κράτος του φόβου δέχονται αυτή τη συστηματολογία και δέχονται και την ορολογία του λαθρομετανάστη και γενικά όλη αυτή την απαξιωτική έτσι μεταχείριση των μεταναστών. Νομίζω ότι η συνύπαρξη στο χωριό του Όλοι Μαζί και όλες οι άλλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε όλα αυτά τα θέματα έχουν ένα κεντρικό ρόλο στην γενικότερη προσπάθεια που καταβάλει η κοινωνία πολιτών προκειμένου και να αποτραπούν τα χειρότερα αποτελέσματα της υλοποίησης αυτών των πολιτικών και ταυτόχρονα να ανοίξει ο δρόμος για το σπάσιμο αυτού του κοινωνικού συντηρητισμού. Η πατριδοκαπηλεία, η χειραγώγηση έχει πλέον προσλάβει καινούργια χαρακτηριστικά υπό το κράτος του φόβου. Είναι μια οπισθοχώρηση στο παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια επένδυση με καινούργια ορολογία. Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό να σπονσοράρει σήμερα αυτόν τον συντηρητισμό, όταν πριν από 10 χρόνια τον απέρριπτε με τα αυδελιγμίας. Άρα καλούμαστε και η συνύπαρξη είναι ένας κεντρικός άξονας σε αυτό το κάλεσμα να αντισταθούμε απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες. Είδαμε μεγάλη ικανοποίηση ότι χαρακτηρίζεται το κέντρο κράτησης στη Μόρια ως αυτό που είναι, ως κέντρο κράτησης, όπως αναφέρθηκε στο φιλμάκι. Επομένως, είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να αντισταθούμε πρακτικά απέναντι στις κατασταλτικές πολιτικές περιορισμού, περαιτέρω περιορισμού των δικαιωμάτων των μεταναστών και των άλλων ευάλωτων ομάδων. Νομίζω ότι μπορούμε να παλέψουμε μαζί και με το Αντιρατσιστικό Παρατηρητήριο και με όλες τις άλλες οργανώσεις που έχουν αυτή την οπτική γωνία για να μπορέσουμε ακριβώς να πετύχουμε αυτό που εσείς θέσατε ως έργο. Να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων, να καλυτερεύσει η ποιότητα της κοινωνικής συμβίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικούς, αλλά που παρόλα αυτά έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με εμάς. Καλή συνέχεια στο έργο σας.